μπούμε τώρα στην ουσία της απόψινής συζήτησης με τους τρεις ομιλητές μας και θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Γιαννάκη Νομήρου, να έρθει στο βήμα. Αγαπητοί φίλοι του Προεδρείου, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι κομμάτων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, πρώτα θέλω να συγχαρώ το πολιτικό γραφείο του Γιώργου Λιλίκα για την διοργάνωση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας και εξαιρετικά επίκαιρης εκδήλωσης που αφορά στην πορεία του μεγάλου εθνικού μας θέματος, και εγώ θα αναφερθώ ιδιαίτερα στους κινδύνους που έχουν προκύψει μετά από 3,5 χρόνια των λεγόμενων απευθείας διαπραγματεύσεων. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη εθνική και πολιτική συγκυρία ως αποτέλεσμα των λαθασμένων χειρισμών που υπήρξαν τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δυστυχώς, η κατάληξη του Green Tree έχει δημιουργήσει ένα άκρος επικίνδυνο σκηνικό, για το οποίο, θέλω να υπενθυμίσω, είχαμε προειδοποιήσει από το Σεπτέμβριο του 2008, όταν ξεκινούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Γιατί ξεκινούσαν χωρίς επαρκή διαπραγματευτική βάση και χωρίς γεφύρωση επί των ουσιωδών πτυχών του Κυπριακού, όπως προέβλεπαν η συμφωνία της 8ης Ιουλίου που είχε συνομολογήσει ο αείμνηστος πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος και πολύ περισσότερο η συμφωνημένη επιστολή Καμπάρη, η οποία απαιτούσε ουσιαστικά την δημιουργία στέρεου εδάφους προκειμένου να ξεκινήσουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις για να έχουν προοπτική κατάληξης, θετικής κατάληξης. Και πρέπει να πω ότι συνυπεύθυνοι είναι όσοι ξεκίνησαν αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και όσοι έδωσαν την συγκατάθεσή τους για να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, γιατί τότε ο πρόεδρος Χριστόφιας μας είπε έχω πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων για να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Οι απαράδεκτες υποχωρήσεις που υπήρξαν στη συνέχεια όχι μόνο δεν απέφεραν τα αναμενόμενα ανταλλάγματα, αντίδωρα τα είχε ονομάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά οδήγησαν σε περαιτέρω έκρηξη της τουρκικής αδιαλαξίας. Οι δε υποχωρήσεις που κατατέθηκαν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων κινδυνεύουν να αποτελέσουν οριστικό κεκτημένο για την τουρκική πλευρά, που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζεται και δεν καταδικάζεται, αλλά αντίθετα οι πιέσεις και οι εκβιασμοί στρέφονται προς την δική μας πλευρά. Ενώ η τουρκική πλευρά απορρίπτει την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, απαιτεί δικαίωμα συνομολόγησης διεθνών συμβάσεων από τα συνιστώντα κρατήδια, με διαχωρισμό της εξωτερικής πολιτικής, απαιτεί κήρυξη της λύσης ως πρωτογενούς δικαίου για να επιτραπούν μόνιμες παρεκκλήσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αρνείται να συζητήσει το εδαφικό, το περιουσιακό, το θέμα των επίκων, το οποίο υπήρχε κάτω από το κεφάλαιο Ιθαγένεια, εκτός, λέει η τουρκική πλευρά, αν οριστεί λεγόμενη πολυμερής διάσκεψη. Είχαμε εισηγηθεί πριν από την προηγούμενη συνάντηση του Green Tree ότι έπρεπε να τεθούν όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης. Δεν εισακουστήκαμε. Είχαμε εισηγηθεί να ζητήσουμε αναβολή της νέας συνάντησης. Δεν εισακουστήκαμε. Η συνάντηση του Green Tree ήταν πρόδειλο ότι εμπεριείχε οφθαλμοφανείς κινδύνους για πιέσεις και εκβιασμούς
με στόχο επιδιαιτησία, χρονοδιαγράμματα και διεθνή διάσκεψη, η οποία έγινε και πολυμερή στη συνέχεια και θα εξηγήσω τη διαφορά. Τώρα πλέον, οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ό,τι και να λέγεται από την δική μας πλευρά, καθορίζει ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα. Γιατί τι άλλο είναι από ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα οι πρόνοιες των δηλώσεων του Γενικού Γραμματέα μετά τον Green Tree, ότι εντός Μαρτίου ο διαβόητος κ. Ντάουνερ θα προχωρήσει σε έκθεση προς τον Γενικό Γραμματέα για την πορεία των διαπραγματεύσεων των τελευταίων 3,5 ετών και ότι ο Γενικός Γραμματέας υπό το φως αυτής της έκθεσης θα αποφασίσει αν θα συγκαλέσει πολυμερή διάσκεψη αργά τον Απρίλιο ή ενωρίς τον Μάιο. Είναι ή δεν είναι αυτά ασφιχτικά χρονοδιαγράμματα? Και προαναγγέλλει ο Γενικός Γραμματέας πολυμερή διάσκεψη. Τι είναι πολυμερής διάσκεψη? Προφανώς, ο Γενικός Γραμματέας εννοεί ότι σε αυτή την λεγόμενη πολυμερή διάσκεψη θα μετάσχουν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις, οι δύο κοινότητες, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το επιτρέψει αυτό η Τουρκία. Ενώ η δική μας η θέση και η εντολή του Εθνικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο Χριστόφια ήταν ότι μπορούμε να αποδεχτούμε διεθνή διάσκεψη, η οποία θα συζητήσει βέβαια μόνο την διεθνή πτυχή του Κυπριακού όταν υπάρξει συμφωνία επί όλων των άλλων τυχών του Κυπριακού, και σε αυτή την διεθνή διάσκεψη θα πρέπει να μετέχουν τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι 3 εγκύτριες δυνάμεις αφού θα συζητηθεί, πρέπει να συζητηθεί η κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και η Κυπριακή Δημοκρατία, απαρέκκλητα. Δεν είναι δυνατόν να συζητούνται θέματα που δεν αφορούν τις κοινότητες, αφορούν την διεθνή πτυχή του Κυπριακού και να εκπροσωπείται η Κύπρος από την μία ή την άλλη κοινότητα ή από τις δύο κοινότητες. Πρέπει να είναι παρούσα η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα αποφασίσει η τουρκοκυπριακή κοινότητα αν θα καταργηθούν οι εγγύσεις? Θα αποφασίσει η τουρκοκυπριακή κοινότητα αν θα φύγουν οι έπικοι? Αν θα φύγουν τα στρατεύματα? Συνεπώς, θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι παρούσα και θα πρέπει να είναι η Τουρκία ασφαλώς, η οποία θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για όλες αυτές τις πτυχές που συναποτελούν την διεθνή πτυχή του Κυπριακού προβλήματος. Και βεβαίως, η δήλωση του Γενικού Γραμματέα αναφέρει ότι θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας αυτή την πολυμερή διάσκεψη χωρίς σύμφωνη γνώμη των μερών, σε απλή διαβούλευση με τα μέρη, και βεβαίως διαγράφηκε το εδαφικό από τις βασικές πτυχές του Κυπριακού στην δήλωση στην οποία προέβη μετά τον Green Tree. Η θέση της ελληνικής κυπριακής πλευράς, κυρίες και κύριοι, είναι σήμερα πολύ χειρότερη από εκείνη στην οποία βρισκόταν όταν ξεκινούσαν οι απευθείας διαπραγματεύσεις. Ως δαμόκλειο σπάθη επικρέμματε επί των κεφαλών μας ένα νέο Μπούρκεστοκ για επιβολή λύσης χειρότερης από εκείνη που προβλεπόταν στο σχέδιο ΑΝΑ. Και βεβαίως υπάρχει μια άλλη περίπτωση. Ο Γενικός Γραμματέας, αν δεν του βγαίνει να συγκαλέσει την πολυμερή διάσκεψη, πιθανόν να κηρύξει αδιέξοδο με επίρρηψη ισόβαθμων ευθυνών στις δύο πλευρές ή να παραπέμψει το Κυπριακό σε μια εκφυλιστική χρονιότητα με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Με μια Τουρκία να προχωρήσει το σχέδιο Β, όπως είπε ο κ. Νταβούτογλου, για acknowledgement κατά τον Lord Honey, δηλαδή μια μορφή ήπιας αναγνώρισης σε ένα πρώτο στάδιο και σε υλοποίηση του στόχου για εξασφάλιση αναγνώρισης για το ψευδοκράτος. Πρέπει να πούμε
ότι η βούληση του Κυπριακού Ελληνισμού όπως εκφράστηκε στο δημοψήφισμα του Απριλίου του 2004 παραγνωρίζεται και διαγράφεται. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας οδυνηρής πραγματικότητας. Η αυταπάτη της πολιτικής της λεγόμενης ευελιξίας που δήθεν θα μας έβγαζε από το αδιέξοδο έχει αποδειχθεί ουτοπία. Φτάσαμε στο τραγικό σημείο. Η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία αντί να θεωρείται στοιχείο ενισχυτικό της κρατικής υπόστασης και του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας να λειτουργεί ως χρονικός εκβιασμός και ως ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Στο μεταξύ, στις απευθείας διαπραγματεύσεις έχουν συζητηθεί σε έκταση και επί μακρόν τα κεφάλαια της διακυβέρνησης και της κατανομής των εξουσιών, της οικονομίας και των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως πάνω σε αυτά τα κεφάλαια οι θέσεις της τουρκικής πλευράς είναι απόλυτα ελεγχόμενες και καθοδηγούμενες από την Άγκυρα, ανελαστικές, άπλιστες και διαχωριστικές. Και θέλω να σημειώσω και το εξής. Εμείς είχαμε καλέσει τον Πρόεδρο Χριστόφια να προτάξει τις κρίσιμες, τις ουσιώδεις πτυχές του Κυπριακού, δηλαδή εδαφικό, περιουσιακό, ασφάλεια, εγγύηση, στρατεύματα, έπικη. Γιατί? Διότι σε αυτές τις κεφαλαιώδεις πτυχές του Κυπριακού η τουρκική πλευρά έχει να δώσει. Στο εδαφικό να επιστρέψει εδάφη. Στο περιουσιακό να επιστρέψει τις περιουσίες. Στους έπικους να αποδεχθεί ότι θα φύγουν οι έπικοι από την Κύπρο. Να αποχωρήσουν τα στρατεύματα. Αντί τούτου, δυστυχώς απεδέχθη να συζητιούνται θέματα πάνω στα οποία η τουρκική πλευρά έχει μόνο να πάρει. Τίποτα να δώσει. Γιατί όταν μιλάμε για διακυβέρνηση και κατανομή εξουσιών, εννοούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία έχει σήμερα όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, τις εκχωρεί στα μελλοντικά κρατήδια. Όταν μιλάμε για την οικονομία, εννοούμε ότι η σήμερα ενιαία οικονομία, η οποία εποπτεύεται από τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα παραχωρηθεί, τουλάχιστον σε αρκετές τις πτυχές, στα μελλοντικά κρατήδια. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σε αυτά τα κεφάλαια, η τουρκική πλευρά παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Και το αντίθετο συμβαίνει, όπως είπα, με τις κεφαλαιώδεις πτυχές του Κυπριακού που αφορούν το έδαφος, την περιουσία, στρατεύματα, έπικη, εγγύησεις. Θα σημειώσω βέβαια ότι και σε ό,τι αφορά το περιουσιακό και εδώ κατατέθηκαν προτάσεις από τη δική μας πλευρά που αφίστανται και συγκρούονται με τις αρχές που διέπουν το ατομικό δικαίωμα της ακίνητης ιδιοκτησίας και το υπογραμμίζω το ατομικό δικαίωμα όπως αυτές κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και από όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις. Φτάσαμε στο σημείο να καταθέτουμε προτάσεις που να λένε ότι αν ο σημερινός χρήστης, δηλαδή ο Τουρκοκύπριος ή ο έπικος που εισήλθε με την δύναμη των όπλων εντός μιας ελληνοκυπριακής περιουσίας θα υποστεί ταλαιπωρία, λέγει η πρότασή μας, μεγαλύτερη από την ταλαιπωρία την οποία θα υποστεί ο νόμιμος ιδιοκτήτης δυνάμει νομίμου τίτλου ιδιοκτησίας εάν δεν επιστρέψει και εγκατασταθεί στην περιουσία του, τότε παραμένει μέσα ο σημερινός χρήστης μέχρι που να του εξασφαλίσουμε κατάστημα, επιχείρηση της ίδιας εμπορικής εύνοιας, όπως λέμε στα νομικά, ή κατοικία με τις ίδιες ανέσεις, με την κατοικία στην οποία κατοικεί σήμερα ή έναν περιβόλι με τον ίδιο αριθμό δέντρων, όπως είναι αυτό που κατέχει και καλλιεργεί σήμερα. Σε αυτό το σημείο έσχατου ευτελισμού έχουμε φτάσει. Δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μας ότι υπήρχε σχεδιασμός και μεθόδευση για καθορισμό χρονοδιαγράμματος που να οδηγεί σε εμβαλλοματική λύση πριν από την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνονται.
Είναι προφανές επίσης ότι σε ό,τι αφορά την πολυημερή ή τη διεθνή διάσκεψη, αν θέλετε, προκύπτει ότι η πρόθεση είναι η ενασχόληση με το σύνολο των πτυχών του Κυπριακού, κατά αντίθεση προς τη δική μας τη θέση ότι θα ασχοληθεί μόνο με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Δηλαδή, στη λογική μιας λεμιτόμου επιδιαιτησίας, η οποία θα λειτουργήσει ως ένα νέο Μπούρκεστοκ, αλλά σε πολύ πιο συντεταγμένη μορφή. Και είμαστε υποχρεωμένοι να προειδοποιήσουμε για τους πρόδειλους κινδύνους και να υποδείξουμε την ανάγκη λαϊκής επαγρύπνησης και κινητοποίησης για την αποτροπή των κινδύνων και ματέωση μιας λύσης άδικης και ετεροβαρούς που θα θέτει σε κίνδυνο τη φυσική και την εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Φτάσαμε ακόμα στο σημείο να έχουμε αποδεχθεί το ανήκουστο της παραχώρησης απόλαυσης των 4 ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Τούρκους υπηκόους. Στα 70 εκατομμύρια των Τούρκων υπηκών, προτού καν η Τουρκία ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που και αν ενταχθεί κάποτε θα πρέπει να ζητήσουμε μόνιμη παρέκκληση, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να μας καταπιεί η Τουρκία μέσα σε μερικά χρόνια, εάν υπάρχει το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, διακίνησης, εργασίας των Τούρκων υπηκών. Και όταν στο Εθνικό Συμβούλιο είπαμε, μα πώς είναι δυνατόν να υπάρξει αποδοχή μιας τέτοιας πρόνοιας, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανακοπή της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού στην Κύπρο, μας ελέγχθη, μα ξέρετε, εξασφάλισα ότι και οι Ελληνοκύπροι θα έχουν αυτά τα δικαιώματα. Δηλαδή, αυτό που το Σύνταγμα μας κατοχυρώνει ως νόμιμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό που το ευρωπαϊκό κεκτημένο μας κατοχυρώνει, αφού είμαστε Ευρωπαίοι υπήκοοι, το ανταλλάξαμε με παραχώρηση δικαιώματος στους Τούρκους υπηκόους να απολαμβάνουν των 4 βασικών ελευθεριών. Αγαπητοί φίλοι, οι ψευδεστήσεις και οι αυταπάτες περί εξημέρωσης του θηρίου με υποχωρήσεις πρέπει να τελειώνουν. Η αλλαγή τακτικής της διαπραγματεύσης και στρατηγικής στη συνολική διαχείριση του Κυπριακού είναι πια εθνική ανάγκη, με διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια τέτοια πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απόσυρση των απαράδεκτων προτάσεων για περιτροπής Προεδρίας, σταθμισμένη ψήφο, παραμονή 50.000 επίκων, καθώς και οι προτάσεις της δικής μας πλευράς για το περιουσιακό και πρόνοιες στην διακυβέρνηση, στην κατανομή εξουσιών που προβλέπουν διαρχία με βέτο σε πλήστες όσες λειτουργίες της πολιτείας. Θα πρέπει ακόμα να αποσυρθεί η πρωτοφανής και ανήκουστη πρόταση για παραχώρηση των 4 ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Τούρκους υπηκόους. Δεύτερον, να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους, να αποκαλύψουμε και να στυλιτεύσουμε την τουρκική κακοπιστία και αδιαλαξία, να εγκαταληφθεί αυτή η εδήμων συμπεριφορά, να αποφεύγουμε να καταγγέλουμε την τουρκική συμπεριφορά, την τουρκική στάση, την τουρκική κακοπιστία, την τουρκική στρεψοδικία. Και βεβαίως να προβάλλουμε τις διάφορες πτυχές της τουρκικής κακουργηματικής συμπεριφοράς, καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θρησκευτικών μας μνημείων, του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών, τον επικισμό που είναι έγκλημα πολέμου, δυνάμει της σήμανσης της Γενέβης του 1949. Ακόμα θα πρέπει να διαμορφώσουμε τρίτον περίγραμμα λύσης του Κυπριακού στη βάση του κοινού ανακοινωθέντος του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009, το οποίο να οριοθετεί τα όρια ασφάλειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η φυσική και η εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Να είναι κατά κάποιον τρόπο οι κόκκινες γραμμές πέραν των οποίων θα είναι αδιανόητο να υποχωρήσουμε. Και αυτό το περίγραμμα λύση να το παρουσιάσουμε επίσημα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην διεθνή κοινότητα. Μετά από σωστή προετοιμασία, να επιδιώξουμε την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μιας ολιγαρχικούς έστω δέσμης αρχών λύσης του Κυπριακού, προκειμένου η λύση
να είναι συμβατή με ένα δίκτυο κανόνων δικαίου όπως αυτοί εφαρμόζονται στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διατυπώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα διορισμού πολιτικής προσωπικότητας και όχι τεχνοκράτη όπως συμβαίνει σήμερα, πολιτικής προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους και δεδομένης αντικειμενικότητας και αμεροληψίας ως απεσταλμένου για το Κυπριακό, για να επιστατεύει, να εποπτεύει ότι όποιες πρόνοιες λύσεις συζητούνται είναι συμβατές με τα εν Ευρώπη ισχύοντα. Και να ξεκαθαριστεί επίσημα και κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται η Κύπρος να επιτρέψει άνοιγμα οποιοδήποτε νέου κεφαλαίου στον ενταξιακό διάλογο Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν η Τουρκία συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005. Δηλαδή, αν δεν αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα την Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, αν οι μαλλιμαλιών και αεροδρομίων στα κυπριακά πλοία και στα κυπριακά αεροπλάνα, και αν δεν συνεργαστεί για λύση του Κυπριακού στην βάση των περικύπρου ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των αρχών και των αξιών επί των οποίων οικοδομήθηκε και λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005. Τίποτα πέραν τούτου δεν ζητούμε. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής. Εδώ και τώρα επιβάλλεται η νέα στρατηγική, γιατί η εθνική και η φυσική επιβίωση του ελληνισμού στην Κύπρο είναι πρωταρχική προτεραιότητα. Εγώ θα σας το πω. Ναι, η λύση του Κυπριακού είναι ο στόχος μας. Αλλά μέγιστο στόχος είναι η φυσική και η εθνική επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού. Γιατί βρισκόμαστε σε κίνδυνο και δεν έχουμε το δικαίωμα η δική μας γενιά να είμαστε ένοχοι για την ανακοπή της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού στην Κύπρο. Θα είμαστε μια καταραμένη γενιά. Δυστυχώς η προσδοκία μας ότι η πρόσφατη τετραήμερη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για τη χάραξη μιας νέας εθνικής στρατηγικής διαψευστήκαμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να επιμένει στη λαθασμένη τακτική στις διαπραγματεύσεις και στις απαράδεκτες προτάσεις που έχει καταθέσει ή που έχει αποδεχθεί και οι οποίες απορρίπτονται από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Αυτή η επιμονή του Προέδρου Χριστόφια μεγεθύνει τους κινδύνους για την εθνική μας υπόθεση, ενώ διευρύνει το χάσμα στο εσωτερικό μας μέτωπο. Σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η ευρύτερη δυνατή εθνική λαϊκή ενότητα και η συνένεση και η συναντήληψη για την αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων. Την ίδια αιμονή επέδειξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στα θέματα θεσμικής λειτουργίας του πολιτεύματος, συχίζοντας την ομαλή του λειτουργία με την έκφραση διαφορετικών απόψεων και την άσκηση κριτικής. Για μια ακόμα φορά απεδείχθη η έλλειψη ανοχής και αντοχής σε όσα είναι θεμητά αλλά και επιβαλλόμενα στην δημοκρατία. Στον διάλογο, στην διατύπωση διαφορετικών απόψεων και στην άσκηση κριτικής. Δεν πρόκειται βέβαια να παρασυρθούμε σε μια τυφλή αντιπαράθεση που θα δυναμητίζει την προοπτική συγκλήσεως συνενέσεων και την δρομολόγηση μιας νέας πορείας που θα αντιμετωπίζει τους εξόφθαλμους κινδύνους, θα ανακόπτει αυτή την καταστροφική πορεία και θα μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα. Με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, με προσήλωση στον διάλογο, στα επιχειρήματα, την κατάθεση προτάσεων, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή εθνική συνένεση σε ό,τι αφορά το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Άλλωστε, η διαχείριση του ύψιστου εθνικού μας θέματος δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και από τον Πρόεδρο Χριστόφια. Αφορά το σύνολο του λαού, αφορά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, αφορά το μέλλον της παρούσας και των μελλοντικών γενεών. Θα συνεχίσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αταλάντευτα και αμετακίνητα σε αυτή τη γραμμή, με επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στην πατρίδα και τον λαό. Σας ευχαριστώ.